Στεγυρίσαμε, έκανε, τα χτύπησε ο Βασίλης μας στο διάλειμμα. Φλόρα μαζί με καστανή, ζάχαρη και αυγά. Γίνει αυτό το ωραίο μείγμα που στην κυριολεξία θες να το φας έτσι. Φτιάχνουμε για όσους δεν μας βλέπαν ή για όσους ξεχάσανε. Μπισκότα, σοκολάτα σε αμερικάνικα που λέγονται Snow Cup Cookies. Δεν μας νοιάζει καθόλου το όνομα. Μην κολλάτε όταν λέω θα φτιάξουμε κορεάτικο κοτόπουλο, ιαπωνέζικη ψαρόσου, που αυτά τα λέω για να σας ψαρώσω, έτσι. Να σας δείξω πόσο καλό σεφ είμαι και πόσο wow κτλ. Η ουσία είναι μία. Να βλέπετε τη συνταγή, αν έχει υλικά που τα έχετε στη γειτονιά σας, δεν πάνε και από το Κονγκό η συνταγή. Πάντως ήρθε ο Δημήτρης ο Μουτσούλας και είπε ότι είναι καταπληκτικά που τα έχει φάει. Είναι, όχι, είπε και για αυτά, είπε και για τα μπέρκερ. Για όλα είπε. Όπα, τι κάνει. Δεν παθαίνει τίποτα, απλώς τράβα το λίγο στην άκρη. Λοιπόν, έχω ρίξει μέσα λιωμένη κουβερτούρα. Εντάξει, την έδωσα πάνω σε ένα κατσαρόλι πάνω από ζεστό νερό. Και τώρα ρίχνω μέσα τα στεγνά υλικά που τα έχω ανακατέψει όλα μαζί με το. Τα έχω περάσει από σιτάκι. Αλεύρι, κακάο, baking powder και λίγο αλάτι. Εντάξει, μέχρι εδώ, έτσι. Δείτε, ούτε μίξερ, τίποτα. Στο χέρι ανακατεύω και θα γίνει μία ζύμη αρκετά σφιχτή. Οκ. Okay. Τύπου τσιμέντα το λες κιόλας. Το κακάο, ξέρετε, τραβάει πάρα πολύ γρασία μέσα στα. Τώρα είναι κρεμώδης και ωραία. Βλέπετε τι ωραία που έχει γίνει. Σαν σουφλέ σοκολάτας. Ναι, ναι, ναι. Θες να το φας και έτσι. Άμα την αφήσεις 5 λεπτά, σφίγγει. Τη βάζουμε ψυγείο για λίγη ώρα. 20 λεπτά κάνει. 2 ώρες είναι καλύτερα. Ακόμα καλύτερα όλο το βράδυ. Βλέπετε. Ναι. Εγώ την έχω μέσα το πρωί. Είναι κανένα 2ωρο, ξέρω εγώ, 3ωρο, ούτε. Και δείτε τι κάνουμε τώρα. Αν θέλετε, τα ψήνετε σκέτα. Όπως είναι, κάνετε μπαλάκια. Αυτή η ζύμη, επειδή έχει πολύ φλόρα μέσα, όταν κάνετε μπαλάκια και τα ψήσετε, αυτά τα μπαλάκια ανοίγουν. Εντάξει, δηλαδή λιώνει σαν το κερί μέσα στο φούρνο. Βλέπετε πώς γίνονται έτσι. Μπροστά, έτσι τα έχεις κάνει και γίνανε. Θα δεις με τη ζάχαρη. Οπότε τα βάζουμε αραιά. Okay. Κόβουμε μπαλάκια. Τώρα να σου πω κάτι. Από μέγεθος μπάλας του πινκ πονγκ ή μανταρίνι που λένε, εμένα δεν μου αρέσουν τόσο μεγάλα, εμένα μου αρέσουν αυτά τα μικρούλια, γιατί τα βουτάς ακριβώς 3 φορές με το γάλα. Υπάρχει λόγος. Α, είναι μετρημένα. Ναι, μην γελάς, οι Αμερικάνοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη αιμονή με τα μπισκότα και το γάλα. Και τα έχουν μελετήσει. Σου λέει ο άλλος, άμα βουτήξει το μεγάλο μπισκότο το τόσο, με το γάλα, θα σου φύγει μέσα. Θέλει 3 φορές. Τσικ, 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 εντάξει. Οκ, okay, ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει, όλα αυτά τώρα είναι η μυθολογία αμερικάνικη που βλέπουμε στις ταινίες κτλ. Εμείς τώρα δεν κάνουμε κράκια για μπισκότα και γάλα. Αλλά είναι ωραία αν θέλετε να φτιάξετε σπιτικά μπισκότα σοκολάτας, να τα φτιάξετε αυτά, εντάξει. Απλώς δεν τα κάνετε και για κάθε παιδάκια. Μέρα. Ναι. Έχω επίγνωση ότι δεν πρόκειται κανείς να κάνει κάθε πρωί μπισκότα όπως βλέπουμε στις ταινίες αμερικάνικες. Ξυπνάνε οι μάνες από τις 5 ώρες το πρωί και φτιάχνουν βουνά από μπισκότα. Κάτσε ρε Βασίλη, αυτά πόσο κρατάνε αν κάνεις μια φορά. Μα δεν μένουνε. Θα τα φάνε κατευθείαν. Μα δεν μένουν, θα μείνουν παραπάνω από 2 μέρες, λες εσύ. Λοιπόν, δείτε, τα βουτάμε σε άχνη ζάχαρη μπόλικη, βλέπετε. Τα ρολάρουμε καλά, τα πιέζουμε. Η συνταγή έλεγε στο ίντερνετ που βρήκα 3 φορές τα βουτάμε στη ζάχαρη. Εγώ τα βάζω μία και τα χαϊδεύω έτσι. Και τελευταία φορά πριν τα κουμπίσω στο ταψί, τα βάζω μέσα με πάρα πολύ άχνη. Όχι τόσο, υπερέβαλα. Δείτε, δεν τα τεινάζω. Θέλουν πολύ άχνη, βλέπετε. Για να γίνουν έτσι άχνηστα, χιονισμένα. Όπως εκεί, 12 λεπτά, 170 βαθμοί, ακριβώς. Εγώ τα άφησα 15, να λέω την αλήθεια. Και γίνονται έτσι ωραία. Πάμε για μπέργκερ. Μπράβο, Βασίλη μου. Μπέργκερ που είπες ότι έχει την original συνταγή. Την έχω. Κοίταξε. Ποια είναι η διαφορά, ρε παιδί μου. Θα σου πω. Εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλοί, όχι όλοι, για να είμαστε δίκαιοι, όσο σου μιλάω, φτιάχνουν τον μπιφτέκι και το μεταξύ. Ναι, εννοείται, εννοείται. Πάρα πολλοί που έχουν μπεργκεράδικα φτιάχνουν, ρε παιδί μου. Πώς λέγεται, φτιάχνουν μπιφτέκια. Μπιφτέκι μαμάς, μπιφτέκι του μπαμπά. Τρόμαξα. Και του μπαμπά συνταγή παρακολούθησε ότι είχε στο πρόγραμμά σου. Τη σκορδαλιά και τον μπακαλιάρο που πολύ το ζήλεψε. Εμείς πότε θα κάνουμε εδώ.